Πάμε τώρα πριν από όλα αυτά στην Έλενα Χελβατζόγλου, γιατί έχουμε ένα αυτοκίνητο που πήρε φωτιά. Θα μας πει η Έλενα, που είναι εκεί επιτόπου, τι έχει συμβεί ακριβώς. Έλα, Έλενα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην εξωτερική περιφερειακή οδό, στην έξοδο προς Έδεσα, στο ύψος των Διαβατών. Και τώρα ο Σωτήρης Αθανασίου σας δείχνει ένα αυτοκίνητο το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες σήμερα το πρωί, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, βρισκόταν εν κινήσει όταν ξαφνικά άρχισε να βγάζει καπνούς. Τότε εκείνη σταμάτησε στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Πρόλαβε ευτυχώς να βγει έξω πριν το αυτοκίνητο τυλιχθεί στις Φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες και πριν από λίγη ώρα κατάφερε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος. Ακριβώς βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουν καταστραφεί όλα. Περιμένουν εδώ το ανακριτικό για να εξετάσουν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία ξέσπασε η φωτιά. Ευτυχώς πρόλαβε η γυναίκα. Αυτό είναι το ουσιαστικό τώρα το αυτοκίνητο. Εντάξει, κάποιος λόγος θα υπήρχε, κάτι συνέβη μηχανικό, κάποια βλάβη, κάτι άλλο, ποιος ξέρει. Και είναι και δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Ευτυχώς δεν έχει σημειωθεί κάποιο ατύχημα. Πρόλαβε να βγει έξω και η γυναίκα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Έλενα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.